Καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε. Είμαστε εδώ κοντά σας και σήμερα. Σήμερα είναι Πέμπτη, είναι 16 Δεκεμβρίου του 2010. Θα είμαστε μαζί για να δούμε τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας, να τα σχολιάσουμε και με τον καλεσμένο μας, ο οποίος, θα τον δείτε αμέσως, είναι σήμερα μαζί μας. Τελευταία φορά ο Δήμαρχος Καλλιδίων είναι εδώ, ο κύριος Σταύρος Καμαρούδης. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ πέρα. Ο συνεργάτης για πάντα. Καλώς ορίσατε. Φυσικά εννοείται αυτό το πράγμα και εκ των πραγμάτων έχουμε να πούμε πάρα πολλά στη συνέχεια, διότι θα εκπροσωπείτε παράταξη της αντιπολίτευσης, της Ελλάσσονας αντιπολίτευσης, στο νέο Δήμο Λαγκαδά. Άρα θα έχουμε πολλά να λέμε σε κάθε περίπτωση. Η αντιπολίτευση μπορεί να είναι εξίσου επικοδομητική, αν όχι περισσότερο επικοδομητική από την διοίκηση, όταν είναι σωστή. Όχι όταν κάνει αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, όταν κάνει από αντιπολίτευση για να παράγει έργο. Όταν προτείνει δηλαδή, όταν έχει προτάσεις και τρόπους επίλυσης των προβλημάτων που προτείνει. Τότε είναι επικοδομητική η. Εσείς ως Δήμαρχος Καλλιδίων είχατε αυτά τα χρόνια καλή αντιπολίτευση στο Δήμο? Μπορώ να πω ότι ήταν κάτω του μετρίου. Κάτω του μετρίου. Δηλαδή αντιλαμβανόσουν ότι πολλές φορές συζητούσαν κάποιο θέμα οι αντίπαλοι, ας το πούμε έτσι, απλά για να εντυπωσιάσουν το κοινό ή για να δημιουργήσουν προσκόμματα, όχι για να βοηθήσουν στην επίλυση του προβλήματος. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο για μια τοπική αυτοδιοίκηση και γενικά για την πολιτική μιας χώρας. Συμβαίνει όμως, συμβαίνει και συμβαίνει δυστυχώς στην Ελλάδα πολύ, συμβαίνει πάρα πολύ. Σε μεγάλο βαθμό. Και αυτό είναι που δεν μας αφήνει να προοδεύσουμε και να δείξουμε καθένας μας τις ικανότητες αυτές που έχει ή δεν έχει, όσο τις έχει τέλος πάντων. Να δείξει κανείς τι αξίζει, τι έχει μέσα του να βγάλει. Δεν τον αφήνουν να το βγάλει. Μπορεί να είναι μέτριο αυτό που έχει να βγάλει, που έχει να δώσει στο κοινό. Μπορεί να είναι κάτω του μετρίου. Μπορεί να είναι και μεγάλο όμως. Δεν πρέπει η σύν αυτό ή οι αντίπαλοι με αυτόν, εντός εισαγωγικών αντίπαλοι, να τον βοηθήσουν να βγάλει ό,τι έχει μέσα του να προσφέρει στα κοινά. Γι' αυτό ψηφιζόμαστε όλοι τον κόσμο, για να βγάλουμε από μέσα μας ό,τι καλύτερο έχουμε να το προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο. Mm-hmm. Και σε αυτό βοηθάει και η συμπολίτευση και η αντιπολίτευση. Και μπορώ να πω και πάλι ότι και η αντιπολίτευση πολλές φορές παράγει καλύτερο έργο όταν έχει, επαναλαμβάνω, προτάσεις, όταν έχει σωστές παρατηρήσεις, όταν έχει σωστές απόψεις. Μάλιστα. Ξεκινήσουμε από τα Καλλίνδια. Ξεκινήσουμε από το Σαγκλιβέρι. Είσαστε ο πρώτος και ο τελευταίος Καποδιστριακός Δήμαρχος των Καλλιδίων. Τα λέω σωστά? Πολύ καλά. Με εσάς ξεκίνησε ο Καποδίστριας και με εσάς ολοκληρώνεται, καθώς τώρα περνάμε στον Καλλικράτη. 12 χρόνια Δήμαρχος. 12 συναπτά. 12 συναπτά χρόνια Δήμαρχος. Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν αν ξεπέρασε ο Δήμος Καλλιδίων τα όποια προβλήματα δημιούργησε με την εφαρμογή του ο Καποδίστριας. Επίσης ήθελα να ρωτήσω αν τα βάλουμε σε μια ζυγαριά τα θετικά που έφερε ο Καποδίστριας και τα αρνητικά που έφερε ο Καποδίστριας, κατά πού πιστεύετε ότι κλείνει η ζυγαριά, προς τα θετικά ή προς τα αρνητικά? Ορίστε, ο λόγος σας. Δεν μπορώ να πω με ακρίβεια αν είναι προς τα θετικά ή προς τα αρνητικά. Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι όλες οι προσπάθειες μας ήταν για να επιλύουμε συνεχώς τα προβλήματα που υπήρχαν και που δημιουργούνται συνεχώς. Διότι με την εξέλιξη της κοινωνίας, με την εξέλιξη του πολιτισμού και των αναγκών που δημιουργούνται συνεχώς στο κοινωνικό σύνολο, είναι αναγκασμένος κανείς συνεχώς να πράττει το καλύτερο και να ξεβρίσκει τρόπους επίλυσης των καινούργιων προβλημάτων που ανακύπτουν σε ένα χώρο, σε μια κοινωνία. Πιστεύω ότι λύσαμε πάρα πολλά από αυτά και μάλιστα προβλήματα υποδομής. Ίσως δεν πετύχαμε το άριστο από πλευράς προβολής και από πλευράς έργων που προβάλλουν και φαίνονται κτλ. Όμως στα έργα υποδομής κάναμε μια μεγάλη δουλειά σε ίδρυψη, σε αποχέτευση, σε άρδευση κλπ, σε οδοποιία, σε όλα αυτά που είναι η υποδομή μιας κοινωνίας, ενός μέρους. Σε αυτά κάναμε αρκετές καλές προσπάθειες και πετύχαμε.
Ο Καλλικράτης και αν δεν πάγωνε ο Θησέας τώρα τελευταία, ναι. Είχαμε έτοιμες μελέτες μετά από κόπους και βασάνους από τις περαιώσαμε και τις φέραμε σε ωριμότητα. Ξαφνικά μας είπαν ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα να υλοποιηθούν όλες αυτές οι μελέτες που επί 2-3 χρόνια προσπαθήσαμε να τις οριμάσουμε. Και όταν επαναλαμβάνω τις οριμάσαμε, μας λένε στοπ, οριμάσατε οι μελέτες, αλλά θα μείνουν μελέτες στο χρονοτούλαπο. Και όπως είναι μελέτες για αντιπλημμυρικά έργα, για αποχετεύσεις, για βιολογικό καθαρισμό κλπ. Οι οποίες είναι έτοιμες. Ο Καποδίστριας βοήθησε καθόλου την περιοχή? Η συνένωση αυτή του Δήμου, η συνένωση των όλων των χωριών εκεί πάνω, σε ένα Δήμο, στο Δήμο Καλλινδίων, βοήθησε στην επίλυση προβλημάτων ή όχι? Είπαμε, κάποια προβλήματα επιλύθηκαν με καλύτερο τρόπο. Όμως, μερικά χωριά τα οποία είχαν μια αλφα ανάπτυξη λόγω του Καποδίστρια, ίσως υποβαθμίστηκαν. Πράγμα που φοβάμαι ότι θα γίνει τώρα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Θα γίνει τώρα σε κομοπόλεις. Χωριά, παρόλογο χάρη, σαν τον Ζαγκλιβέρ, που ήταν κεφαλοχώρια και από εκεί διοικούν το και εξυπηρετούν το γύρω στα 30 χωριά, τώρα θα υποβαθμιστούν. Mm-hmm. Φεύγει ο Δήμος, έτσι. Τώρα ψιθυρίζεται να φύγει και η εφορία Ζαγκλιβερίου. Γιατί να φύγει η εφορία Ζαγκλιβερίου? 30-35 χωριά της ευρύτερης περιοχής εξυπηρετεί. Θα φύγει, λέει, και το αστυνομικό τμήμα. Άντε και η τράπεζα. Άντε και τα γυμνάσια και τα λύκια. Γιατί κάνουμε? Δηλαδή θα ερημώσει η Ήπαιδρος. Αυτή είναι η αποκέντρωση. Αυτό είναι η συγκέντρωση. Αυτό είναι η κοροϊδία. Δηλαδή πρέπει να εκλείψουν οι οικισμοί, τα κεφαλοχώρια, όπως υποβαθμίστηκαν άλλα χωριά μικρότερα. Να μην υπάρχουν πόλοι έλξης μέσα στην ενδοχώρα, για να υπάρχει αυτή η χώρα και να υπάρχει η Ήπαιθρος και να ζει και να είναι ζωντανή. Πρέπει να την υποβαθμίσουμε εντελώς, να πάρουμε τα μάτια μας όλοι και να κατεβούμε στη Θεσσαλονίκη. Αρπάξουμε και ένα οικοπεδάκι λαθρέο στα Μετέωρα. Και μετά από 10-20 χρόνια τα εγγόνια μας, ξέρω εγώ, θα κάνουν μια πολυκατοικία εκεί. Πράγμα που έγινε. Και οι άνθρωποι οι οποίοι επέμεναν στις πατρογονικές συστήσεις για να κρατήσουν τα χωριά, διότι τα χωριά κρατάνε και τις πόλεις, μην γελιόμαστε. Αυτοί οι λίγοι οι ήρωες που έμεναν εκεί πέρα, αυτοί κρατάνε τις πόλεις. Αυτοί τροφοδοτούν την πόλη. Παντιό τρόπος. Εάν εκλείψουν και αυτά, δεν ξέρω τι θα γίνει και πού πάει αυτού του είδους η πολιτική. Αλλά όλοι διακηρύσουν την εκτός πόλεως κατοίκηση, την αποκέντρωση. Πού είναι η αποκέντρωση? Mm-hmm. Δημιουργώντας καινούργιους οικισμούς γύρω από μια πόλη, αυτή είναι η αποκέντρωση? Αυτό είναι συγκέντρωση. Είπατε ότι κάποια χωριά με λόγω του Καποδίστρια υποβαθμίστηκαν. Βέβαια. Ενώ ήταν υποανάπτυξη. Υποανάπτυξη, ναι. Λόγω του Καποδίστρια υποβαθμίστηκαν. Έμεναν στάσιμα. Για ποια χωριά μιλάτε και τι εννοείτε ακριβώς? Τα χωριά του κάθε Καποδιστριακού Δήμου. Mm-hmm. Οι πρωτεύουσες, ας πούμε, των Καποδιστριακών Δήμων πήραν λίγο τα επάνω τους. Ναι. Έτσι. Ναι. Διότι είχαν κάποια υποδομή, υπηρεσίες εκεί, ο κόσμος στην αίρα για να εξυπηρετηθεί εκεί. Τα άλλα τα χωριδάκια υποβαθμίστηκαν από πλευράς συμπορικής, από πλευράς αξίας γης κλπ. Τώρα αυτό, επαναλαμβάνω, θα συμβεί σε μεγάλα χωριά, σε κεφαλοχώρια. Θα γίνει δηλαδή επανάληψη του σκηνικού σε μεγαλύτερα χωριά. Τι μπορούσε να γίνει από πλευράς του Δημάρχου, της τοπικής αυτοδιοίκησης γενικότερα, ώστε να αποφευχθεί αυτό το πράγμα, να μην υποβαθμιστούν δηλαδή κάποιες περιοχές? Εσείς ως Δήμαρχος Καλλιδίων, τι μπορούσατε να κάνετε προκειμένου να το αποφύγετε αυτό? Παρακαλώ. Οι Δήμαρχοι έκαναν ό,τι μπόρεσαν για να προβάλλουν το κάθε χωριό, και οι πρόεδροι των τοπικών διαμερισμάτων μαζί, mm-hmm. και οι σύμβουλοι όλοι μαζί, όλη η τοπική αυτοδιοίκηση, για να προβάλλουν καθένας το χωριό το δικό του. Μέχρι ένα σημείο όμως. Δεν μπορούσε να γίνει αυτό 100%. Εκ των πραγμάτων, κάποια χωριά ήταν μοιραίο να υποβαθμιστούν και συνέβη. Αυτό. Ήταν αναπόφευκτο να μην γίνει αυτή η υποβάθμιση των χωριών αυτών. Μιλήσατε πριν για κάποια έργα όπως η ίδρυση, η αποχέτευση, η άρδευση. Εάν δεν υπήρχε ο Καποδίστρια, θα μπορούσατε όμως όλα αυτά να τα προγραμματίσετε και να τα υλοποιήσετε? Θα ήταν εύκολο, πιστεύετε? Γιατί να μην μπορούσαμε? Δηλαδή, τα 7 χωριά μαζί μπορούν, όταν συνενώσουν τις ανάγκες τους, και το καθένα χωριό ξεχωριστά δεν θα μπορούσε? Μα η μερίδα είναι πάλι, κατανέμεται. Mm-hmm. Ισόβατμα, θέλω να πιστεύω.
ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε χωριού. Αντί να μοιράσεις τα 10.000 ευρώ λόγου χάρη σε 7 χωριά, θα μοιράζεις κατευθείαν στο κάθε χωριό την αναλογία ανάλογα με τον πληθυσμό και με τις ανάγκες που είχε. Δηλαδή δεν άλλαξε τίποτα από πλευράς εξόδων, από πλευράς κατανομής των πόρων κλπ. Είσαι ο κάθε πρόεδρος και τα λοιπά του κάθε χωριού, θα φρόντιζε λίγο μεγαλύτερο ενδιαφέρον να δει τα προβλήματα του τόπου. Και έτσι όλα μαζί τα γειτονικά χωριά θα συμβάδιζαν και το ένα θα συνερίζονταν με το άλλο και θα υπήρχε καλύτερη πρόοδος. Τώρα κοιτάει ο καθένας το δικό του χωριό να προβάλλει μέσα στο Δήμο, στον ίδιο συμβούλιο και γίνεται λίγο μπέρδεμα εκεί πέρα. Καταλάβατε. Αυτές είναι απόψεις μου, τώρα μπορεί να κάνω και λάθος. Μα γι' αυτό είστε εδώ πέρα, για να μας πείτε τις απόψεις σας σε κάθε περίπτωση. Άρα λοιπόν, αυτό που λέτε είναι ότι ουσιαστικά δεν έφερε καμιά μεγάλη αλλαγή ο Καλλικράτης. Χώρια από το ότι συνένωσε τα χωριά μεταξύ τους, αυτά τα οποία έγιναν θα μπορούσαν να είχαν εκείνη και χωρίς τον Καποδίστρια. Ακριβώς. Μάλιστα. Το ίδιο περιμένετε και από τον Καλλικράτη, ότι δεν θα φέρει κάτι καινούργιο και ό,τι γίνει θα μπορούσε να έχει γίνει και χωρίς αυτόν, αυτό λέτε. Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών ειδήσεων, αλλά φοβάμαι ότι θα συμβεί στον ίδιο ή και χειρότερο βαθμό. Διότι η περιουσία που έκανε κάποιος, θα πω πάλι την έδρα του Δήμου Καλλιδίων, Ζακλιβέρη, έτσι, και πήρε μια αξία. Δεν θα υποβαθμιστεί τώρα, αφού θα φθήνει αυτή η περιοχή. Αφού θα φύγουν, όπως λέμε, υπηρεσίες κλπ. Όταν δεν υπάρχει ένα χώρο υπηρεσίες σε έναν ευρύτερο χώρο της υπαίδρου, υπηρεσίες να εξυπηρετούνται το κοινό κτλ., να υπάρχουν ευκολίες, γιατί να πάει να κατοικήσει κανείς εκεί πέρα. Θα πάει να κατοικήσει στο Λαγκαδά, που είναι η έδρα και έχει τα πάντα. Έτσι. Άρα, ό,τι αγώνες έκαναν οι παππούδες μας, οι πατεράδες μας, για να αναπτύξουν την περιοχή, να πάρουν αξία τα κτήματά τους, οι περιουσίες τους κλπ. Θα υποβαθμιστούν, πιστεύω. Εκτός κι αν κάποιος σοφός δήμαρχος εμπνευστεί κάτι διαφορετικό και το αποτρέψει. Και εύχομαι ολόψυχα να γίνει. Όλοι προς αυτή την κατεύθυνση θα εργαστούμε, πιστεύω, αλλά θα το πετύχουμε. Θα δούμε. Μάλιστα. Τα έχετε συζητήσει αυτά με τον κύριο Αναστασιάδη? Έχετε συζητήσει καθόλου καταρχήν μετά τις εκλογές, τον έχετε δει, μιλήσατε? Μίλησαμε αρκετές φορές, όχι όμως τόσο σε βάθος, απλά τα τυπικά. Μάλιστα, θεωρώ ότι θα έχετε την ευκαιρία να το κάνετε στο επόμενο διάστημα. Βέβαια, εγώ θα φροντίζω πάντα να συμβουλεύω τους συναδέλφους μου όσο μπορώ, να λέω την άποψή μου, εφθαρσώς, να μην την αποκρύπτω. Ακόμα και αν έχω μια άποψη να τη λέω και ας την εκμεταλλεύεται ο κάθε δήμαρχος προς το καλό του κοινωνικού συνόλου, πράγμα που δυστυχώς δεν συμβαίνει πάντα, διότι αν έχουμε μια άποψη σωστή, κατά τη γνώμη μας σωστή, καμιά φορά την αποκρύπτουμε να μην την πάρει ο Λαζάρου Παραδημοσχάρη και εμφανίσει αυτός έγινε έργο. Μα αυτό δεν είναι το σκεπτικό μας, αυτό δεν είναι το αίτημά μας, να προβάλλουμε, να προτείνουμε και αυτοί που θα είναι στα πράγματα να εκμεταλλεύονται τις προτάσεις όσες από αυτές είναι οι καλύτερες και να τις προχωράνε για το καλό του κοινωνικού συνόλου. Σε κάθε περίπτωση, κύριε Καμαρούδη, νομίζω ότι... Να είμαστε δηλαδή καλοπροαίρετοι, όχι κακοπροαίρετοι. Νομίζω ότι ένας πρώην δήμαρχος, ένας παλιός δήμαρχος και με τόση εμπειρία, νομίζω ότι θα χαίρει σεβασμού στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν θα αντιμετωπίζεται με κακή πρόθεση από τη συμπολίτευση, εφόσον εσείς θα είσαστε αντιπολίτευση. Και μην ξεχνάμε ότι σαν εσάς θα είναι και άλλοι δημαρχοί στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην αντιπολίτευση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως για παράδειγμα ο Χαράλαμπος ο Παπαδόπουλος, ο Δημήτρης ο Ράβναλης, ο Παντελής ο Πάσχος, ο Γιάννης ο Καραγιάννης. Ναι, δόξα τω Θεώ, αν λειτουργήσετε με τον τρόπο.